Κύριε Μηνίδη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νικήτα. Τι κάνουμε? Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Μια χαρά. Έχουμε ανακοινώσει σήμερα. Πείτε μου ξανά. Έχουμε ανακοινώσει σήμερα τη νέα πλατφόρμα ενημέρωσης των προβλημάτων του οδικού δικτύου, το Fix Cyprus, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μαζί με το ερευνητικό κέντρο ΚΙΟΣ, κάτι το οποίο είχαμε ανακοινώσει πριν από μερικούς μήνες ότι το έχουμε προγραμματίσει για να γίνει. Αφορά μια εφαρμογή όπου οι πολίτες έχουν πλέον άμεση επικοινωνία με τα δημόσια έργα και με τους υπόλοιπους φορείς που είναι η υποχρέωσή τους το κάθε οδικό δίκτυο. Είναι διαθέσιμη και για κινητά τηλέφωνα Apple ή Android. Με πολύ εύκολο τρόπο μπορούν να σημειώσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και άμεσα ενημερώνεται το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το κάθε επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, και από εκεί γίνεται η διανομή, αναλόγως με το ποιος είναι υπεύθυνος του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και επιδιορθώσεις των σημείων των οποίων ο κόσμος θα μας ενημερώνει. Ουσιαστικά, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το application, σε αυτό το βίντεο, σωστά, το πώς λειτουργεί και πώς θα φωτογραφίζουμε το πρόβλημα και εδώ θα αποστέλουμε. Πολύ σωστά. Στο βίντεο απεικονίζεται ένας μοτοσυκλετιστής, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί μαζί μας, η Λέσχη Δικαιωμάτων Μοτοσυκλετιστών, για να κάνουμε την πιλωτική φάση της εφαρμογής, για να δούμε οποιαδήποτε τυχόν προβλήματα. Έχει ολοκληρωθεί. Βλέπουμε εδώ τον μοτοσυκλετιστή να βλέπει ένα σημείο στο οδικό δίκτυο το οποίο υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βγάζει φωτογραφία, αυτόματα μπαίνει η τοποθεσία, ανεβάζεται στο σύστημα, μπορεί να βάλει τα δικά του σχόλια για το να περιγράψει ποιο είναι το πρόβλημα. Αμέσως το μήνυμα έρχεται στο επαρχιακό γραφείο, σε αυτήν την περίπτωση είναι στη Λευκωσία, βλέπει ακριβώς το σημείο, ποιο είναι το πρόβλημα, ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Γνωρίζει ο λειτουργός που είναι υπεύθυνος, εάν είναι του Τμήματος Δημοσίων Έργων ή αν είναι άλλης υπηρεσίας, όπως η Ηλεκτρική Κύπρου ή ο Δήμος, και άμεσα ενημερώνεται. Και μετά από πόσες μέρες δηλαδή θα το φτιάξετε αυτό? Αυτό γίνεται η ενημέρωση ακριβώς και στον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος έχει κάνει την ενημέρωση, βλέπει ακριβώς πού είναι η διαχείριση του προβλήματος, εάν έχει παραλευθεί από τα δημόσια έργα της Λευκωσίας, αν έχει παραλευθεί από τον Δήμο, βλέπει τη διαδικασία εάν προχωρούσε εκτέλεση εργασιών και μόλις ολοκληρωθεί πάλι θα ενημερωθεί. Αυτό μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα να έχουμε και στατιστικά στοιχεία κατά πόσον τα προβλήματα επιλύονται και από τα δημόσια έργα και από τους Δήμους, για να ενημερώνουμε και τον κόσμο και να γνωρίζουμε και εμείς που υπάρχουν ελλείψεις να βελτιωνόμαστε και να έχουμε τα στατιστικά στοιχεία τι γίνεται με το οδικό δίκτυο και πώς τα διορθώνουμε, να έχουμε έναν καλύτερο, πιο ασφαλές οδικό δίκτυο, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, η οδική ασφάλεια είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών. Συνεπώς, αν στείλω μια φωτογραφία και αν περάσω από το ίδιο σημείο μετά από 2 μήνες και δεν έχει διορθωθεί, τι κάνουμε? Θα έχουμε ένα ακριβώς ενημέρωση που έχει γίνει, ποια αρμοδιότητα είναι, ποιος είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο σημείο το οποίο θα κάνετε εσείς τη φωτογραφία, και θα γνωρίζουμε αν έχουν γίνει διεκπαιρεωθεί οι εργασίες ή όχι. Όσον αφορά το Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οποιοδήποτε σημείο κληθεί, θα βάλουμε και εμείς την απαραίτητη πίεση σε αυτόν τον επαρχιακό γραφείο για να υλοποιηθεί το φτιάξιμο αυτού του σημείου. Ναι, αλλά μην μπείτε στη διαδικασία. Όχι, δεν είναι δικός μας ο δρόμος. Είναι των δημοσίων έργων, είναι του Δημαρχείου, είναι της επαρχιακής διοίκησης. Και χαθούμε στη γραφειοκρατία. Αυτό το διασφαλίσατε, κύριε Μηνίδη? Αυτό έχει γίνει και μια συνάντηση μαζί με λειτουργούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με Δημαρχία, εκπροσώπους, πώς λειτουργεί το σύστημα. Γνωρίζουμε ποιο είναι ποιος ο δρόμος. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία στο παρελθόν με την εμπειρία μας έχουμε δει ότι είχε ένα σημείο, είναι των δημοσίων έργων, είναι της επαρχιακής διοίκησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Υπουργείο Μεταφορών αναλαμβάνει σε εισαγωγικά να βαφτίσει το σημείο ως των δημοσίων έργων και να το επισκευάζουμε. Διότι θέλουμε οι δρόμοι μας να είναι σε υψηλό επίπεδο και να γίνονται οποιασδήποτε ενέργειες για αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο. Είναι application, μου είπατε, σωστά?
Συγγνώμη. Είναι application. Είναι application, μάλιστα. Και το κατεβάζουμε όλοι στα κινητά. Fix Cyprus. Το Fix Cyprus βρίσκεται στο Google Play και στο Apple Store. Μπορείτε, όποιος γράψει το Fix Cyprus, θα το βγάλει για να μπορεί να το κατεβάσει στο κινητό τηλέφωνο. Όντως υπάρχει. Ναι, ναι, είναι ενεργό, λειτουργεί. Έχουμε κάνει και προσομοιώσεις, έχουμε κάνει και testing της εφαρμογής. Έχουμε δει ότι όλα λειτουργούν ομαλά, άμεσα. Αναμένουμε να δούμε και τον κόσμο να το αξιοποιεί. Είναι ένα μέσο το οποίο δίνουμε στον κόσμο για να γίνουν τα μάτια του Υπουργείου να μας ενημερώνουν σε οποιαδήποτε σημεία υπάρχει πρόβλημα στο οδικό δίκτυο. Και η διαδικασία είναι να πηγαίνει εκεί που είναι το αρμόδιο τμήμα. Φυσικά θα υπάρχει και ένα δεύτερο version του ιδίου application, το οποίο πριν να πηγαίνει καν στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου και Αμοχώστου, να πηγαίνει απευθείας στο αρμόδιο τμήμα. Δηλαδή, αν είναι του Δημαρχείου, θα πηγαίνει στο Δήμο άμεσα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε καθυστέρηση από τα επαρχιακά μας γραφεία. Θα το δούμε. Σε ένα μήνα θα μου πείτε πόσες φωτογραφίες στάλικαν και πόσες λαγκούβες διορθώσατε. Στατιστικά στοιχεία, πόσα ήρθαν, πόσα επισκευάστηκαν, πού βρίσκονται τα προβλήματα, εάν καθυστερούν οι δήμοι, αν καθυστερούν τα δημόσια έργα. Θα το δούμε. Θα έχουμε και εμείς στατιστικά στοιχεία για να μπορούμε να λειτουργούμε πιο σωστά και να βελτιώνουμε το δικό μας δίκτυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μηνίδη. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.